Λοιπόν. Δεν ξαναφέρω και τι άλλε δηλώσει. Τι σημαίνει η λέξη unpackable? Τι unpackable? Αυτό είναι το concept, παιδί μου. Να σα λέω λέξει, άμα γνωρίζετε τι σημαίνουν. Μη επεκτάσιμο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάμε να ρωτήσουμε τους περαστικούς αν γνωρίζουν κάποιες λέξεις της νεοελληνικής. Swag, τι σημαίνει? Swag. Η μαγιά στα αγγλικά είναι. Ωραία, και πώς εκφράζεται δηλαδή, ας πούμε έτσι. Λες αυτός είναι swag, ας πούμε. Δηλαδή. Ό,τι πας που έχει το γυαλί και κάνει κάτι τέτοια περίεργα, έτσι περίπου. Γιώμα μεν και τέτοια, κάπως έτσι. Ας πούμε και καπέλα. Swag, swag, swag. Βουτυγμένος μέσα στο swag που λέμε. Swag. Είναι αρχικά. Swag. Όχι. Έλα, είναι μια λέξη που λένε τώρα τα παιδιά πολύ, ρε παιδί μου. Είναι, swag, είναι style. Είναι. Εγώ ξέρω το swag σημαίνει κύκλος. Όχι swan. Swag. Δεν ξέρω, τι ξέρω. Καλά, εντάξει, ας πάμε πάρε κάτω. Θα μας πείτε. Όχι. Λοιπόν, ας δημολογήσουμε τις λέξεις. Παρθενοπή πίτσα. Είναι κάτι που δεν είμαι τώρα. Άσε τι δεν είσαι και τι είσαι. Ξέρεις τι σημαίνει παρθενοπή πίτσα? Ναι, μια κοπέλα η οποία δεν έχει προχωρήσει. Εγώ φαντάζομαι η πολύ μικρή κοπέλα που ακόμα δεν έχει κάνει κάτι. Όχι, βασικά είναι μια. Δηλαδή, παρθένα, τι άλλο, τι άλλη ετυμολογία. Να σου πω, να σου πω. Είναι μια, ας πούμε, κοπέλα η οποία έχει προχωρήσει, αλλά παρόλα αυτά. Το παίζει, το παίζει, ναι. Ωραία. Μια κοπέλα που το παίζει ότι είναι παρθένα, ότι είναι το καλό παιδί, αλλά τελικά είναι κρυφό ποταμάκι, για να μην πω. Δηλαδή, θα κόλλαγε, ας πούμε, μπρος παρθένα πίσω από μπαίνουν τρένα. Άμα δεν το κόβω αυτό. Κάπως έτσι. Ωραία. Πάμε σε επόμενη λέξη. Χλιμίτζουρας. Χλιμίτζουρας. Αυτό δεν μπορεί να μην το είχατε κι εσείς. Ναι, το έχουμε, ρε παιδί μου. Είναι και κάποια που έχουμε, απλά δεν ξέρουμε και την ετυμολογία τους. Να σου πω ακριβώς τι σημαίνει, δεν ξέρω. Μάλιστα. Α, ο Βλάκας να πω. Πάτσε χλιμίτζουρα. Κάτσε, κάτσε. Έχει, με το χλιμίτρισμα έχει καμιά σχέση, άρα. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, δεν μου κάθεται. Ετυμολογία δεν ξέρω. Ο βρωμιάρι, εμένα μου, δεν το βρωμιάρι μου θυμίζει, φίλε. Χλέμπουρας, βρωμιάρης. Έλατε. Ναι, κάτι τέτοιο και εμένα μου έρχεται. Κλιμίτζουρας. Το ξέρω αυτό. Κλιμίτζουρας. Αθηνά, κλιμίτζουρας, τι σημαίνει? Τι σημαίνει η έκφραση έφαγα φέτα? Του δώσε χιλόπιτα εγκόμενα. Όχι. Δεν ξέρω. Γενικά έπεσε άκυρο. Έπεσε άκυρο, παιδί, έφαγε φέτα. Ωραία, ας μας απαντήσουν οι φίλοι τηλεθεατές. Μια άλλη λέξη που χρησιμοποιούν πολύ τώρα οι νέοι είναι το. Ο κλαρινογαμπρός, τι σημαίνει που είναι πίσω σου? Έχω πίσω μου γαμπρό. Κλαρινογαμπρό. Να φύγω. Okay. Να εξαφανιστώ. Τι, αφού είσαι κλαρίνα τώρα, σε βλέπω. Αφού χώθηκες. Α, εκείνος εκεί που ντύνεται, ξέρω τι είναι ο καλύτερο. Λοιπόν, έχει κοστομαριτσμένο και πάει και την πέφτει σε γκομενάκια στα κλαμπ. Μπράβο, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει. Αυτό είναι, αυτό είναι που ντύνεται. Λοιπόν, πάμε άλλες δύο λέξεις. Γεια σας, βγήκα και να μας πείτε, τι σημαίνει η λέξη swag? Swag είναι ολόκληρη ιδέα. Ναι, αγόρι μου, πες τα. Πες το λαό σου. Είναι υποχθόνιος, είναι πολλά το swag. Είναι. Είμαστε εδώ, 10 λεπτά για πάρτι σου. Α, μάλιστα. Ωραία, 10 λεπτά ολόκληρο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Τι σημαίνει η λέξη πορδοβούλωμα? Τώρα μου βάζει δύσκολα. Πώς το είπες, δεν το κατάλαβα. Πορδοβούλωμα. Είναι σύνθετη από την πορδί και το βούλωμα. Ναι. Γελάει ωραία. Πάμε σε τίποτα πιο εύκολο. Φτύσε με, φτύσε με. Όπα. Τι σημαίνει η λέξη τυροβρωμίκουλας? Δανεισμένο από τα ημισκούμπρια, τυροβρωμίκουλας με το χλίπι χλίπι στα δάχτυλα των ποδιών. Στα πόδια. Τυροβρωμίκουλας. Νομίζω ο τύπος που... είναι για πάρτι του τελείως, δεν τον ενδιαφέρει θα πούνε οι άλλοι. Ούτε ασχολούμαι με τον εαυτό μου, τίποτα. Δηλαδή... κάτι, κάποιος βασικά, ο οποίος... ξέρω εγώ τώρα. Πες τα δεν το θυμάμαι. Το swag είναι... το swag είναι όταν ένας άνθρωπος βγάζει αυτή την αντρίλα, αυτό το χώσιμο. Αυτό που μπαίνει ένας σε ένα δωμάτιο και λέμε έχει swag είναι αυτό που μπήκε για να σ***** όλους. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν είναι κάτι παραπάνω, είναι απλά αυτό το απλό. Όμορφο γα***τσι που θα σου ρίξει όλος, θα σε δει στα μάτια. Είναι πάρα πολύ κακούρικο. Δεν έχει να λέει. Ωραία, πάμε σε μια επόμενη λέξη. Κρεβατογεμίστρα, τι σημαίνει, ξέρεις? Κρεβατογεμίστρα. Και αυτό δεν το έχω ακούσει ξανά. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά ξέρεις μήπως τι σημαίνει η λέξη κρεβατογεμίστρα?
πάμε θηλυκό, έτσι. Ναι, ναι. Μία γυναίκα που γεμίζει το κρεβάτι. Τώρα το γεμίζει από τα κιλά ή από το πάθος το... και όλο το υπόλοιπο. Ναι, σκέψου όμως ότι δεν το λένε για καλό, δεν το λένε για καλό. Μία γυναίκα... και ούτε για τα κιλά. Πολύ νταρντάνα, να φανταστώ. Νομίζω, από τη μικρή μου, άποψη, ναι, μικρή μου εμπειρία και τη φτωχή μου άποψη, ότι είναι η γυναίκα που αφού κάνουμε τη δουλειά μας, ναι, εμείς οι άντρες, α, μετά απλά πιάνει χώρο, ας πούμε. YouTube bot, τηλεθεατές. Τι σημαίνει η λέξη σισιφόνη? Σωρά τώρα. Συμφώνει, ξέρω είναι τι είναι. Είναι η ελληνική απόδοση του YouTube. Συμφώνει. Τι σημαίνει η έκφραση «μου πήγε το σκατό στην κάλτσα»? Χαίστηκα. Φοβήθηκα, ναι. Το βάζει μαρούλι και το βγάζει παραπούλι. Τι να σου πω τώρα. Τι σημαίνει η λέξη «κάγκουρας»? Α, εντάξει, δεν ξέρω. Ένας-ένας, πρώτα ο Κώστας. Κάγκουρας είναι το μαλλί το έτσι, το πολύ... πώς να το πω, καγκουρίστικο. Ναι. Μηχανάκια, σκουλαρίκια. Και γιατί λέγεται κάγκουρας όμως? Κάγκουρας. Κάγκουρας είναι γυαλί αρνέτ, αντιανεμικό και GLX. Φράχτης μαλλί. Φράχτης μαλλί. Γιατί δεν το λέμε καμιλοπαρδάλουρα? Ναι, όντως, γιατί δεν το λέμε καμιλοπαρδάλουρα? Μήπως επειδή τα καγκουρό πηδάνε και φαίνονται και οι καγκούρες προσπαθούν να αναδειχθούν? Όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, είναι στο GLX, μες στο κολόκριο. Μπράβο! Στάσεις καγκουρό. Σωστό. Ίσα μωρή τρόγλι. Ναι, ναι, εννοείται. Καλήθεια είναι ναι. Το ίσα μωρή γαλότσα. Ναι. Και εγώ το ακούσα. Που σημαίνει? Γιατί μια κοπέλα μπορεί να παρομοιαστεί με γαλότσα? Είναι λογικό? Ναι. Το ίσα μωρή σαλούφα. Αυτό θα με πρόλαβες. Αυτό θα έλεγα. Τι σημαίνει σαλούφα? Σαλούφα δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά είναι το πιο συνηθισμένο. Τι σημαίνει η λέξη χειρογλύκανος? Έχει γλυκά χέρια. Φάει λίγο σαν τη γη. Λέγε. Σκέψου. Χειρογλύκανος. Χειρογλύκανος. Χειρογλύκανος, γλυκένεται. Ας συνεχίσουμε στο soft επίπεδο. Τι σημαίνει τραχανοπλαγιάς? Ιωνά, τι σημαίνει η λέξη, αν ξέρεις, κλασομπανιέρα? Κλασομπανιέρας είναι ο ψιλοδηλός, ο τέτοιος, κάπως έτσι είναι το... Που κλάνει μέντες, ας πούμε, στην πανιέρα και βγαίνουν μπουρμπουλίθρες. Κάπως έτσι είναι. Ωραία. Και μια τελευταία λέξη για τον Ιωνά, μην τον απασχολήσουμε άλλο. Καληνυχτάκιας. Εντάξει, τώρα... Σου λέει κάτι, άμα... Όχι, δεν το ξανακούς ποτέ. Αυτός που θα βγείτε στο πρώτο ραντεβού οτιδήποτε και θα σε πάει σπίτι, θα σε αφήσει και θα φύγει και δεν θα σε φιλήσει. Δεν θα σου πει κάτι σωστά? Ναι, θα φύγει και θα σε φιλήσει επειδή δεν το θες εσύ ή επειδή είναι κότα? Μπορεί, μάλλον για να τον πει μια κοπέλα καληνυχτάκια σημαίνει ότι θα τον πει κότα. Αλλιώς θα τον έλεγε κάπως αλλιώς. Ευτυχώς σώθηκα από αυτόν και δεν έκανε την κίνηση. Για να τον πει καληνυχτάκια θα πει... Οπότε βουρ. Βέβαια να σου πω κάτι, άμα κάνουμε βουρ στο ψητό, θα μας πούνε και πίνες, έτσι. Ακούσε με. Είναι ωραίο να κάνεις βουρ με το σωστό τρόπο. Είσαι άντρας και να φας το άκυρό σου, γι' αυτό είσαι άντρας. Για να φας το άκυρό σου. Άμα δεν το φας, πώς θα. Μπράβο, στα αγόρια. Πώς θα εξελιχθεί ο άντρας. Που τολμάνε και έρχονται και σε πλησιάζουν και σου μιλάνε και ας φάνε και το άκυρό τους. Τι σημαίνει η λέξη την κανά? Τι? Την κανά. Την κάνουμε. Μπράβο, την κάνουμε. Φιλάκια. Αν έχετε απορίες για λέξεις, στείλτε στα σχόλιά σας ποιες λέξεις θέλετε να ρωτήσουμε τον κόσμο. Στάθλος. Brax.